σε νέο κτίριο θα πραγματοποιούνται οι συνεδρίες της Ολομέλειας της Βουλής από το 2020, ενώ η ολοκλήρωση του κτιρίου αναμένεται το 2023. Σύμφωνα με τη Γενική Διευθύντρια της Βουλής, Βασιλική Αναστασιάδη, το νέο κτίριο θα έχει συνολικό κόστος 72 εκατομμύρια ευρώ και θα ανεγερθεί στο χώρο που έχει ήδη απαλωτριωθεί παραπλεύρος της παλαιάς Πάσιδη. Είναι καθολικά αποδεκτό ότι επήλθαν ο χρόνος η Βουλή των Αντιπροσώπων να αποκτήσει ένα σύγχρονο, λειτουργικό και αξιοπρεπές κτίριο για τις ανάγκες της. Μετά από την αξιολόγηση των προσφερόμενων λύσεων, έχουμε καταλήξει στην επιλογή της ανέγερσης νέου κτιρίου της Βουλής στο χώρο που απαλωτριώθηκε παλαιότερα. Η Γενική Διευθύντρια δήλωσε ότι ο προϋπολογισμός για το 2018 περιλαμβάνει κονδύλι ύψους 8,5 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο προορίζεται για την έναρξη των εργασιών ανέγερσης του νέου κτιρίου. Πρόσθεσε επίσης ότι με βάση τα νέα δεδομένα, το πρόγραμμα αναβάθμισης του υφιστάμενου κτιρίου έχει αναπροσαρμοστεί. Θα κάνουμε όμως κάποιες αναπροσαρμογές του υφιστάμενου, ίσως μια πολύ μικρή επέκταση για άμεσες και πιεστικές ανάγκες της Βουλής. Από πλευράς του, ο Πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Σιλούρης δήλωσε πως έχει καταθέσει πρόταση για μετατροπή του δρόμου μπροστά από τη Βουλή σε πεζόδρομο.